Στόχος μου είναι να ανεβάσω τη δική μου παράσταση και να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει και το ποιοτικό oriental και ότι είναι τέχνη. Πλησιάζεται. Τι είδαμε ακριβώς? Αραβικό χορό. Αραβικό. Κατηγορία Ταχτύπ, ναι. Που είναι αντρικός χορός και συμβολίζει τον πόλεμο μεταξύ δύο αντρών. Εδώ βέβαια το κόνσεπτ είναι ότι ο πόλεμος γίνεται μεταξύ μουσικής και χορού. Κανονικά αυτός ο χορός πρέπει να φορεθεί τουλάχιστον από μένα σαν χορευτής κελεμπία, ναι. Και να χρησιμοποιήσουμε κανονικό ραβδί που είναι ξύλινο. Θα μου άρεσε πολύ περισσότερο με κελεμπία. Δεν σας κρύβω, λίγο το ενδυματολογικό με χαλάει. Το στρας εμένα στον άντρα δεν μου αρέσει πολύ, πρέπει να το ομολογήσω. Α, μην το λέτε, ε. Τσιλοθολό το έχουμε, δεν το έχουμε πολύ, μπαμ. Και εγώ πιστεύω ότι στο σοου μπορείς να χρησιμοποιήσεις διάφορα υλικά που σίγουρα θα φέρουν το θέαμα το οποίο επιδιώκεις. Αυτό που με εντυπωσίασε εμένα περισσότερο είναι, ενώ ξεκινώντας ότι δύο άντρες θα χορέψουν ένα χορό που είναι ανατολίτικος, περιμένεις άλλα πράγματα, το χορέψατε και μας δώσατε ακριβώς να καταλάβουμε αυτό που μας εξηγήσατε μετά. Ότι υπήρχε ένας πόλεμος μεταξύ σας, βγήκε αυτό δυνατά, βγήκε αντρικά. Οι επιρροές σας είναι περισσότερο από τις ανατολικές χώρες? Στο σοου αυτό που κάναμε, ναι. Αλλά απλώς προσπαθώ... για την ιστορία να πω ότι οι ανατολικές χώρες είναι η Ρωσία και οι υπόλοιπες. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν έχει σχέση με αυτές τις ανατολικές χώρες. Δεν εννοούσα με την Ανατολή. Μέσα ανατολικές. Εννοούσα με την Ανατολή. Εντάξει, δεν το ακούτε με την γεωγραφία τώρα. Στην μπήκε τώρα, δεν το καταλαβαίνω. Μην δίνετε σημασία. Μα τι σχέση έχει αυτό?